Είμαστε αποφασισμένοι, είμαι σε ό,τι με αφορά αποφασισμένος, να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί αυτό επιτάσσει το εθνικό μας συμφέρον. Η κυβέρνηση αυτή που έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια. Η κυβέρνηση αυτή που λύνει προβλήματα δεκαετιών, αναβαθμίζοντας το διεθνή ρόλο της χώρας. Να το ξέρουν όλοι. Θα ολοκληρώσει τη συνταγματικά προβλεπόμενη θητεία της. Δεν μπορεί κανείς να την εμποδίσει. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης αυτό το επιθυμεί να την εμποδίσει, ο τρόπος είναι ένας. Στη Βουλή, ανοιχτά, δημοκρατικά, ενώπιον του ελληνικού λαού. Ας έρθει, ασκώντας το δικαίωμά του ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ας καταθέσει πρόταση δυσπιστίας να μετρήσουμε εκεί πόσα απίδια πιάνει ο σάκος. Αν οι γείτονές μας απορρίψουν αυτή τη συμφωνία μέσα από τις καθόλα σεβαστές προβλεπόμενες από το Σύνταγμά τους διαδικασίες, θα πρέπει να γνωρίζουν, και οφείλω να το πω με ειλικρίνεια, δεν θα υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις για την είσοδό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλους διεθνείς οργανισμούς όπου θέλουν να συμμετάσχουν ή πιθανώς και σε αμυντικές συμμαχίες και συνεργασίες στις οποίες η Ελλάδα συμμετέχει ή δύναται να συμμετέχει. Διότι αν δεν αλλάξουν τη συνταγματική τους ονομασία, θέλω να είμαι σαφής, η Ελλάδα δεν πρόκειται να το επιτρέψει. Δεν πρόκειται να δεχθεί την είσοδο της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλο διεθνή οργανισμό ή σε οποιοδήποτε σχήμα αμυντικής συνεργασίας με συνταγματική ονομασία που θα λέγεται Δημοκρατία της Μακεδονίας. Γιατί εδώ και 2 χρόνια μας λένε διαρκώς ότι όχι μόνο δεν θα βγούμε από τα μνημόνια, αλλά ότι υπογράψαμε δήθεν και 4ο μνημόνιο. Και συνεχίζουν ακόμα και μετά την 21η του Αυγούστου στο ίδιο μοτίβο. Και έχουν ορισμένοι το θράσος να καταγγέλουν και να κατηγορούν και τους Ευρωπαίους, λέει, γιατί λένε το ίδιο και πανηγυρίζουν. Θα τους φέρουμε λοιπόν εκεί, στη Βουλή. Εκεί όπου συνήθως τα χρόνια των μνημονίων οι ίδιοι συνήθιζαν να ψηφίζουν 2-2 περικοπές και μέτρα λιτότητας. Και θα τους φέρουμε εκεί να ψηφίσουν 1-1 τα μέτρα αυτά του 4ου μνημονίου, όπως μας λένε ότι υπογράψαμε. 1-1, σαν το μαρτύριο της σταγόνας και με ονομαστικές ψηφοφορίες μάλιστα. Και τώρα οι έρμοι, κατά κακή τους τύχη, θα βρεθούν μπροστά σε ένα εξαιρετικά δυσμενές για αυτούς ενδεχόμενο, σε έναν προϋπολογισμό που όχι μόνο δεν θα υπάρχουν αντίμετρα και θα υπάρχουν μέτρα, αλλά το αντίθετο. Δεν θα υπάρχουν μέτρα και θα υπάρχουν μόνο αντίμετρα. Και αυτό, ξέρετε, είναι το μεγάλο δράμα τελικά του κ. Μητσοτάκη, που έβαλε όλα τα λεφτά του στο καλάθι της καταστροφής. Όλα τα λεφτά στο μαύρο της καταστροφής τα πόνταρε και βεβαίως τώρα που η Ελλάδα ανακάμπτει, τώρα που η οικονομία ανακάμπτει, έχει ξεμείνει και από επιχειρήματα. Όσο τώρα για ορισμένους καθεξακολούθηση διαψευδόμενους από τις εξελίξεις, εγχώριους θεσμικούς παράγοντες που επιμένουν στις κινδυνολογικές παρεμβάσεις, θα τους συνιστούσα για το δικό τους καλό και για τη δική τους εναπομείνουσα αξιοπιστία να είναι λίγο πιο προσεκτική πια. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, ώστε τον Οκτώβριο του 19, όταν θα στηθούν οι εθνικές κάλπες, ο ελληνικός λαός να απαντήσει θετικά σε αυτά τα διλήμματα. Και η χώρα να προχωρήσει μπροστά, να μην γυρίσει πίσω. Και ο ΣΥΡΙΖΑ να λάβει μια νέα ισχυρή εντολή για να συνεχίσουμε αυτό το μεγάλο ταξίδι για την αξιοπρέπεια, την κοινωνική δικαιοσύνη που ξεκινήσαμε μαζί από το 2015.